Σεβασμιότατε, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστώ καταρχάς, Βαγγέλη, που θύμισες ότι τον Ιούνιο του 1966, στον ίδιο ακριβώς αυτό χώρο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδινε το παρόν, τότε ως Υπουργός Συντονισμού, στα εγκαίνια του πρώτου εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου της χώρας. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε οραματιστεί, είχε σχεδιάσει, είχε θεμελιώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο πατέρας μου είχε προσπαθήσει πολύ να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, καθώς και τότε οι επενδύσεις συναντούσαν τεράστια εμπόδια, αντιδράσεις και γραφειοκρατικές επιπλοκές. Κι όμως το εργοστάσιο αυτό τελικά χτίστηκε και δίπλα του μάλιστα στήθηκε ένας οικισμός κόσμημα σε σχέδια του πρωτοπόλου, πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Μια πόλη ζηλευτή σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς εκεί η ανάπτυξη, η εκβιομηχάνηση της χώρας συναντούσε την εξυπηρέτηση των αναγκών στέγασης των κατοίκων, των εργαζομένων στο εργοστάσιο, αλλά ταυτόχρονα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Αξίζει να θυμηθούμε ότι στα σπαρασπίτια λειτουργήσε η πρώτη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της χώρας. Είμαι λοιπόν διπλά χαρούμενος που σήμερα, 53 χρόνια μετά, βρίσκομαι ως Πρωθυπουργός σε αυτόν εδώ τον τόπο. Για την θεμελίωση αυτή τη φορά ενός καινούριου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο συνολικής ισχύως 826 ΜΒ. Το μεγαλύτερο στο είδος του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λειτουργεί με τα υψηλότατα στάνταρς της General Electric, της Αμερικάνικης Τεχνογνωσίας. Ανήκει όμως σε μια ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται και στις 5 ηπείρους. Είναι μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια ευρώ, θα δημιουργήσει παραπάνω από 350 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής, 40 κατά τη φάση της ηλεκτροπαραγωγής. Με άλλα λόγια, είναι μία από τις κορυφαίες καλοδεχούμενες νέες επιχειρηματικές προσπάθειες σε αυτό το νέο περιβάλλον της χώρας μετά την κρίση. Και είναι αλήθεια ότι το θρυλικό αλουμίνιο της Ελλάδος είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο μεταπολεμικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως γράφει και ο ιστορικός της οικονομικής ιστορίας, ο Κώστας Κωστής, ήταν μία πρώτη εμβληματική απόπειρα που ανταποκρινόταν, όπως γράφει, στην πολιτική αντίληψη ενός κράτους το οποίο δίνει κίνητρα σε ελληνικά και ξένα κεφάλαια, που αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους της χώρας και που αναζητά την ανάπτυξη. Από το 2005 και μετά η εταιρεία, η θρυλική αυτή εταιρεία, πέρασε σε ελληνικά χέρια, στον Όμιλο Μυτιληναίου, συνεχίζοντας όμως μια μεγάλη παράδοση στο δευτερογενή τομέα και στη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και στην εξωστρέφεια. Ενώ σήμερα βλέπουμε να πρωταγωνιστεί σε μια νέα επιχειρηματική εποχή. Μια εποχή που ωστόσο έχει ανάλογα αναπτυξιακά ζητούμενα με τα χρόνια της ίδρυσής της. Θέλω να συγχαρώ τον Όμιλο που με την πολύπλευρη παρουσία του στη βιομηχανία εμπιστεύεται και πάλι τη χώρα και κυρίως τους ανθρώπους της, γιατί δημιουργεί δουλειές για τους Έλληνες και γιατί, όπως τονίστηκε, χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως την ήπια γέφυρα μετάβασης στην εποχή της πράσινης ενέργειας. Η επένδυση αυτή
απέσπασε μόνο θετικές γνωμοδοτήσεις, περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις, θετικές από όλες τις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια να παράγουμε νέο πλούτο, φτηνή ενέργεια, ζώντας ταυτόχρονα σε μια φύση όμορφη και φιλόξενη για όλους. Κυρίες και κύριοι, η νέα αυτή επένδυση είναι συμβατή με τις τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής μας. Την αντικατάσταση του λιγνίτη από ηπιότερες μορφές παραγωγής. Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και για να πέσει η τιμή του ρεύματος. Και τέλος, τον περιορισμό της οικονομικής αιμορραγίας που συχνά προκαλούν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες. Πριν από λίγες μέρες, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσίασα την φιλόδοξη δέσμευσή μας. Η Ελλάδα να κινηθεί πολύ γρήγορα, υλοποιώντας τις δικές της δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και θέτοντας ως επίκεντρο της πολιτικής μας την πολύ πιο γρήγορη από ό,τι είχε προγραμματιστεί απεξάρτηση από το λιγνίτη. Γι' αυτό, άλλωστε, και με απόφαση προχθεσινή του Υπουργικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ένα συμβούλιο το οποίο μέχρι τα τέλη του χρόνου θα οργανώσει, θα εκπονήσει και θα παρακολουθεί το πρόγραμμα μετάβασης της χώρας στη νέα πράσινη πραγματικότητα μέχρι το 2030. Η στρατηγική μας προβλέπει ότι οι λιγνητικές μας μονάδες θα αποσυρθούν σταδιακά μέχρι το 2028. Θέλω να τονίσω ότι αυτός ο στόχος για μια χώρα η οποία παράγει λιγνίτη είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, έχει προδιαγράψει ότι η δική της απεξάρτηση από το λιγνίτη θα ολοκληρωθεί το 2038. Εμείς όμως είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. Και ήδη το νέο σχέδιο της ΔΕΗ θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις με βάση τα οικονομικά της εταιρείας, τη διασφάλιση των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη αυτό το σχέδιο υλοποιείται. Ενώ, και θέλω να το τονίσω αυτό, ένα ειδικό master plan θα συνταχθεί κυρίως για τη Δυτική Μακεδονία και την περιοχή της Μεγαλόπολης. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αντιθασμιστικά ωφέλη και περιβαλλοντικές πρόνοιες για τις περιοχές εκείνες που σήμερα παραμένουν ιδιαίτερα εξαρτημένες από το λιγνίτη. Αλλά οι περιοχές αυτές, απαλλαγμένες πια από τον άνθρακα, μπορούν να γίνουν και θα γίνουν πόλη νέων επενδύσεων. Θα αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό, τις φυσικές ομορφιές τους. Και αυτό θα γίνει, και δεσμεύομαι γι' αυτό, με την έμπρακτη στήριξη, όχι μόνο σε τεχνογνωσία, αλλά και σε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι όμως μόνο αυτό. Οι δράσεις μας είναι πολλές και παράλληλες. Στην επόμενη Διοικητική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων θα εγκριθούν δύο μεγάλα έργα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα που αφορούν φωτοβολταϊκούς και αιωλικούς σταθμούς συνολικής αισχύως 461 ΜΒ. Με επενδύσεις συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας, θα τονώσουν τις τοπικές οικονομίες, οι οποίες πάντα έχουν όφελος από την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα τονώσουν και σημαντικά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Και εντός του 2020 θα έχει απλοποιηθεί σημαντικά η αδειοδότηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα τις επιταχύνει. Θέλουμε πολύ σύντομα οι ανανεώσιμες πηγές να έχουν γίνει η κύρια πηγή ενέργειας για τη χώρα μας και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδος θα έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Μέχρι το 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές διασυνδέσεις της υπηρετικής χώρας με τις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το 2030 η διασύνδεση των Δωδεκανήσων.
η δε μικρή διασύνδεση Πελοποννήσου Κρήτης θα επιτευχθεί νωρίτερα το καλοκαίρι του 2020. Ενώ θα θέσουμε και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υβριδικών σταθμών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Και μέσα στο επόμενο έτος εκπονείται το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης. Θα οργανώσει την αγορά νέων οχημάτων με τα σωστά κίνητρα και ταυτόχρονα όμως θα οργανώσει και τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη φόρτισή τους. Και η αρχή θα γίνει από τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μεγάλο μέρος του στόλου τους πια θα είναι ηλεκτροκίνητο. Όλα αυτά και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχω σήμερα το χρόνο να αναπτύξω, συγκροτούν τη δική μας πράσινη ατζέντα για την ανάπτυξη, την οποία κάποιοι όψιμα θυμήθηκαν, μπερδεύοντας ακόμα και τα κομματικά τους χρώματα. Είναι μια ατζέντα έργων και αποτελέσματος και όχι συνθημάτων και υποσχέσεων. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι τυχαίο συνεπώς ότι ένα έργο όπως αυτό θεμελιώνεται στην αφετηρία της θητείας μιας κυβέρνησης η οποία πιστεύει βαθιά στην έννοια της πράσινης ανάπτυξης. Αλλά και λίγο πριν ψηφιστεί το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Αποτελεί μια απόδειξη εμπιστοσύνης του κόσμου των επιχειρήσεων στο δικό μας πρόγραμμα. Αποτελεί ένα δείγμα αναστροφής του οικονομικού κλίματος και μια έμπρακτη ανταπόκριση στην αδιαπραγμάτευτη αποφασιστικότητά μας να ξεμπλέξουμε επιτέλους το κουβάρι που κρατάει πίσω την επενδυτική αναγέννηση της πατρίδας μας. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που σύντομα θα είναι νόμος, προβλέπει μελετημένες, οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν τις επενδύσεις. Έρονται γραφειοκρατικά εμπόδια, απλοποιούνται αδειοδοτικές διαδικασίες, οι έλεγχοι εναρμονίζονται πια με το ευρωπαϊκό καθεστώς και εξυγχρονίζουμε το εργατικό δίκαιο. Ο τόπος αυτός έχει πληρώσει διαχρονικά και ακριβά τις ιδεολειψίες. Ιδεολειψίες που σταδιακά εξελίχθηκαν στη δαιμονοποίηση της ατομικής δημιουργίας, αλλά και σε μια συνολική δυσπιστία απέναντι στο κράτος. Έτσι, η χώρα μας δυστυχώς έχασε αλλεπάλληλες ευκαιρίες για να εξυγχρονιστεί, να κινητοποιήσει εθνικά αλλά και ξένα κεφάλαια για να προοδεύσει και να διεκδικήσει όχι μόνο την εσωτερική ανάπτυξη, αλλά και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο εκτός των συνόρων της. Σήμερα, ωστόσο, όλα αυτά βρίσκονται πια πίσω μας. Η νέα κυβέρνηση ήδη είδε τα capital controls, απαλλάσσει την οικονομία από τη βαριά φορολογία, οργανώνει το κράτος, δίνει ένα νέο ρυθμό στη δημόσια διοίκηση και κυρίως απελευθερώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και επειδή βλέπω ανάμεσά μας πολλούς σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής τάξης, κανείς πια δεν θα μπορεί να επικαλείται ανυπέρβλητα εμπόδια σε ένα τόπο πολιτικής σταθερότητας και κινήτρων, που όλοι πια αρχίζουν να αναγνωρίζουν ως ένα ζηλευτό επενδυτικό προορισμό. Συνεπώς και ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται και αυτός να ανταποκριθεί στο δικό του ρόλο, να εμπιστευτεί την Ελλάδα και να κερδίσει και αυτός μαζί της. Ύστερα από 10 χρόνια κρίσης και μια τετραετία οικονομικής καθήλωσης, όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι ήρθε η ώρα να συνεργαστούμε, επενδυτές, εργαζόμενοι και κράτος. Και περισσότερο το αναγνωρίζουν οι γενιές που έρχονται τώρα στο προσκήνιο. Γι' αυτό και θέλω να διαβεβαιώσω όλους όσοι βρίσκονται εδώ ότι θα μείνουμε πιστοί στο κεντρικό μας κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο συμπυκνώνεται στο σύνθημά μας «Ανάπτυξη για όλους». Τελειώνω με τις τελευταίες γραμμές από το βιβλίο του Κώστα Κωστή που γράφτηκαν το 2013 ως επίλογος της ιστορίας του αλουμινίου της Ελλάδος, αλλά κρατούν νομίζω όλοι τους την ισχύ. Και διαβάζω: «Το όραμα της εκβιομηχάνησης ξεθόριασε στην Ελλάδα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μάλλον άδοξα.
έδωσε τη θέση του στο ιδανικό της κατανάλωσης, που δεν οδήγησε και πολύ μακριά τη χώρα. Στις σημερινές συνθήκες δεν γίνεται να επιστρέψει κανείς στο μεταποιητικό πρότυπο της μεταπολεμικής Ελλάδος. Το ζητούμενο μάλλον είναι πώς θα δημιουργηθούν τα εφαλτήρια για ένα καινούριο πρότυπο ανάπτυξης. Και από το πρότυπο αυτό, αγαπητέ Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, η ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί να απουσιάζει. Σήμανε λοιπόν ο καιρός το όραμα της προόδου να ξαναβρει τη χαμένη του λάμψη. Και μια τέτοια αρχή γίνεται εδώ, με αυτήν τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Ας είναι καλοτάξιδη και πάντα στο πλευρό των συντελεστών της, κυρίως των εργαζόμενων που θα τις τελεχώσουν, αλλά και του τόπου μας. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ.